Ο Σωτήρης Τσιόδρας στη χθεσινή του επανεμφάνιση επικαλέστηκε μια μελέτη η οποία είχε εκείνον επικεφαλής και δεν είχε δημοσιευθεί πουθενά και είπε ότι με τον εμβολιασμό έως τις 11 Οκτωβρίου έχουμε αποφύγει 8.400 θανάτους στη χώρα μας. Σημείωσε δε ότι αν ο εμβολιασμό είχε ξεκινήσει νωρίτερα, σήμερα θα είχαμε 1.200 λιγότερου θανάτου από κορονοϊό. Παρ' όλα αυτά, προσφάτω έγινε μια μελέτη από το Χάρβαρντ, η οποία είναι δημοσιευμένη στο Ευρωπαϊκό Περιοδικό Επιδημιολογίας και δεν δικαιώνει τον καθηγητή Σωτήρι Τσιόδρα. Όπως αναφέρει η μελέτη την οποία δημοσίευσε πρώτο το ProNewsGR, σε επίπεδο κρατών δεν φαίνεται να υπάρχει καμία διακριτή σχέση μεταξύ του ποσοστού του πληθυσμού που είναι πλήρως εμβολιασμένο και των νέων κρουσμάτων COVID-19. Στην πραγματικότητα, η τάση δείχνει ότι οι χώρε με το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού του πλήρω εμβολιασμένο έχουν υψηλότερα κρούσματα COVID-19 ανά εκατομμύριο πληθυσμού. Ειδικά το Ισραήλ με πάνω από το 60% του πληθυσμού του πλήρω εμβολιασμένου είχε τα περισσότερα κρούσματα COVID-19 ανά εκατομμύριο πληθυσμού τις τελευταίες 7 ημέρες.